Λίγο πριν το ταξίδι του «Για θύμισέ μου» στη Βόρεια Ελλάδα, η συγκλονιστική ταινία της Μαρίας Βολιαντοπούλου για το Αλτσχάιμερ που έσπασε τα ταμεία, επέστρεψε στη βάση της, το Ηράκλειο. Η ταινία που κατάφερε να συγκινήσει εκατοντάδες ανθρώπους έγινε ξανά sold out το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιανουαρίου στο Βιτσέντζος Κορνάρος, με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά την αίθουσα του κινηματογράφου. Αυτό που είναι απίστευτο είναι ότι ο κόσμος δείχνει συνεχώς την αγάπη του για αυτό που κάναμε και δημιουργήσαμε. Τώρα τα επόμενα μας σχέδια είναι να φύγει η ταινία, να κάνει το ταξίδι της και στην Βόρεια Ελλάδα, μετά στην Πελοπόννησο και στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη αυτήν της ταινίας. Πιστεύω να έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτό που έχουμε τεθεί να κάνουμε. Η ταινία κριτικής παραγωγής «Για θύμισέ μου», που δημιουργήθηκε χάρη στη σκληρή δουλειά και την αγάπη των εθελοντών για αυτήν, έχει αποκλειστικά φιλανθρωπικό σκοπό και η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Τα έσοδα αυτής της προβολής θα διατεθούν στη νέα καμπάνια που ετοιμάζουμε «Έχω επίγνωση», που την ετοιμάζουμε μαζί με τον Χρήστο τον Αδαμάκη. Συνεργασίες έχουμε κλείσει αρκετές, οι οποίες θα βγουν σύντομα στην επιφάνεια. Κάποιες από αυτές είναι ο Αντίνος Αλμπάνης, ο Ευθύμης Ζησάκης, η Βελίνα Παπούλια, και όλες αυτές οι συμμετοχές γίνονται για ένα σκοπό, για να τιμήσουμε και να επιβραβεύσουμε τους φροντιστές. Η ταινία «Για θύμισέ μου», που γεννήθηκε μέσα από ένα προσωπικό βίωμα της Μαρίας Βολιαντοπούλου, συνεχίζει τις προβολές σε Ιωάννινα, Τρίκαλα και πολλές άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.